Σε μια εβδομάδα από τώρα πληρώνονται συντάξεις. Δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουν οι πληρωμές τους. Θα δούμε ότι η πρώτη μέρα είναι 25 Οκτωβρίου. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε την 28η, που ουσιαστικά μετακινεί νωρίτερα λίγο τις ημερομηνίες των συντάξεων. Καλό είναι για τους συνταξιούχους αυτό, θα τα πάρουν νωρίτερα τα λεφτά. Από την προηγούμενη το νωρίτερα. Απόγευμα θα τα δουν στις τράπεζες. Ναι, θα τα δουν από την Δευτέρα το απόγευμα. Ωραία. Σωστά, Χρήσα μου. Θα τα δουν από την Δευτέρα το απόγευμα. Θα τα δαπανίσω και νωρίτερα. Σας έβλεπα που λέγατε τα πρωτοσέλιδα ότι το ζήτημα της ακρίβειας το ήδη. Ενώ έχει ξεκινήσει η ιστορία με το καλάθι του νοικοκυριού, φαίνεται ότι ανατιμήθηκαν τα προϊόντα ήδη. Λοιπόν, 25 Οκτωβρίου μιλάμε για τους ελευθεροεπαγγελματίες, όπως λέμε τους τηλεθεατές. Μιλάμε για όσους ήταν στον ΟΑΕ, για τον ΟΓΑ, για τον ΝΑΤ, για το ΕΤΑ, για το ΕΤΑ. Δηλαδή, μιλάμε για τους μηχανικούς, τους γιατρούς, τους δικηγόρους στο ΕΤΑ ΜΜΕ και στην ΔΕΗ, βέβαια. Είναι η πρώτη ομάδα που θα πληρωθεί. Η δεύτερη ομάδα έρχεται αμέσως επόμενη μέρα, 26 Οκτωβρίου, και μιλάμε για όλους τους προερχόμενους από τους μισθωτούς, ναι, από το Ταμείο των Μισθωτών, μεταξύ άλλων από το ΙΚΑ, από τις τράπεζες. Βλέπουμε εδώ ότι είναι τα εντασσόμενα ταμεία από τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, από τον ΙΣΑΠ, από τον ΟΤΕ, από το Δημόσιο, με ΆΜΚΑ σε μονό αριθμό. Και την αμέσως επόμενη μέρα, στις 25 του μηνός, βλέπουμε ότι είναι η επόμενη ομάδα των μισθωτών, των πρώην μισθωτών μάλλον, με ΆΜΚΑ σε ζυγό αριθμό. Αυτό το θέμα αφορά τις πληρωμές των συντάξεων, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.